τον άνθρωπο το φιλοξενήσαμε για να ακούσουμε προφανώς, και την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Πέτρος Κυρκυλής και πάλι. Τι βλέπω εδώ, Πέτρο. Ανίκητη τιμένη Γιάννης Βαρουφάκης. Η ανίκητη τιμένη. Το οποίο είναι εθυριώδες, έτσι είναι ολόκληρος τόμος. Δεν είναι αστεία. Εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει ακόμη να το διαβάσω. Καλά, πρώτα προλάβουμε, ρε παιδί μου. Και για τον κόσμο να ξέρει ότι είναι ουσιαστικά η ελληνική έκδοση του Adults in the Room. Και πάμε να δούμε μερικά από τα πιο πικάντικα αποσπάσματα που έχουν βγει ακριβώς στη δημοσιότητα και κατά το παρελθόν. Και τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρει στο βιβλίο του ο Γιάννης Βαρουφάκη πως όταν το γνώρισα είπα στη Δανάη ευχάριστος τύπος, αλλά δεν έχει τα προσόντα. Τα ξέρουμε αυτά, είναι και είναι παλαιότερος τοποθετήσεις. Η πρώτη αυτά του εντύπωση όταν γνώρισε τον πρωθυπουργό. Ακριβώς, μάλιστα του έκανε ιδιαίτερες επισημάνσεις, αρκετές επισημάνσεις για τα αγγλικά του, ότι θα πρέπει να τα βελτιώσει έτσι ώστε... Αν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Ναι, ακριβώς. Έκανε όμως αναφορά, έχει κάνει αναφορά και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Για τη συμμαχία με τους ανεξάρτητους Έλληνες αναφέρει πως οι πρακτικοί λόγοι αυτής της σύμπραξης δεν απάλυναν την αποστροφή που είχε ο ίδιος για αυτή την αμήχανη, όπως τη χαρακτηρίζει, συμμαχία. Δεν παρέλειψε ωστόσο να αναφερθεί και στο διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ναι, και εδώ έχουν ακουστεί βαριά πράγματα. Για να τα δούμε. Ναι, αυτή η φράση αποδίδεται στον μετέπειτα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όταν ακόμη ήταν στην αντιπολίτευση, πως άπαξ και αναλάβει την εξουσία θα απαιτήσει την παρέτηση του Γιάννη Στουρνάρα, αν χρειαστεί μάλιστα θα τον έσερνε ουρλιάζοντας από την Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Και γενικότερα στο βιβλίο δεν μιλάει και με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Στουρνάρα, φαίνεται μια έτσι χαοτική διαφορά αντιλήψεων. Και σε σχέση με την οικονομία και με τη διαχείριση των πραγμάτων. Δεν μιλάει με τα καλύτερα λόγια όμως και για τον νυν υπουργό, τον κύριο Σταθάκη. Ναι, αλλά είναι ο πιο ρεαλιστής τελικά. Όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα. Έτσι. Ναι, διότι σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, θυμάται μια στιχομηθεία που είχε με τον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να του λέει πως στην κρίσιμη στιγμή θα δεχτούμε ό,τι μας δώσουν. Και έφερε το ίδιο, θα έγινε εξωφρενών όπως και ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με όσα λέει ο κ. Βαρουφάκης. Έγινε όλα δικαιώς και ο Σταθάκης. Ακόμα και αν έγιναν εξωφρενών. Τελικά. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιους από τους έτσι πιο ιδιαίτερους διαλόγους που είχαν και έχουν βγει στη δημοσιότητα. Τους θυμίζουμε, είχαν βγει πριν από μερικούς μήνες, να επαναλάβω εγώ. Φέρεται να λέω, Αλέξης Τσίπρας, υπάρχουν 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν τα φορτώνουμε στα ATM. Είναι το χρονικό. Η χρονική στιγμή εκείνη που έχουμε οδηγηθεί στο δημοψήφισμα. Μπράβο, και στα Capital Controls. Ο Γιάννης Βαρουφάκης φαίνεται να απαντά, Αλέξη, αυτό είναι κλοπή. Για να έρθει στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας και να το απαντήσει. Πει ότι όταν το παιδί μου πεινά, έχω δικαίωμα να κλέψω ένα κουτί γάλα. Κάπου εκεί φέρεται να παρεμβαίνει και ο Αλέκος Λαμπουράρης. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και δεν έχει επιβεβαιωθεί και από άλλους. Ναι, τους συνομιλητές αυτής της. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το SMS, το μήνυμα από τον νυν Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτου. Ναι, αυτό είναι λίγο πριν την απόφαση της κυβέρνησης να οδηγηθεί σε δημοψήφισμα. Φέρεται να έχει λάβει, μετά όσο αναφέρει στο βιβλίο του ο Γιάννης Βαρουφάκης, ένα μήνυμα, ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό του από τον Ευκλήδη Τσακαλώτου. Γιάννη, μας συντρίβουν σε όλα τα μέτωπα. Αναφέρεται βεβαίως στους Ευρωπαίους, στους εκπροσώπους των δανειστών, πως γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Και θα κλείσουμε με τον Βόλφγκαν Σόιμπλε, τον απερχόμενο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, με τον οποίο είχε μια θυελλώδη σχέση έτσι κι αλλιώς. Ναι, τώρα μίσος και πάθος. Υπάρχουν ολόκληρες σελίδες που αναφέρεται στο Βόλφγκαν Σόιμπλε. Εδώ έχουμε επιλέξει την πρόταση που του είχε καταθέσει. Βεβαίως μετά έγινε γνωστή και δημοσίως. Σκέψου το σαν ένα time out. Στο Brexit αναφέρεται ο Βόλφγκαν Σόιμπλε. Βγαίνετε για λίγο και μετά από ένα χρόνο, αφού η οικονομία σας θα έχει γίνει πιο ανταγωνιστική, μπορείτε να ξαναδείτε. Μετά θα είχαμε πάει στο τρίτο κόσμο, στην Αφρική, λένε κάποιοι. Κύριε Κυρκυλή, πολύ σας ευχαριστούμε για την διαφύτη αναδρομή. Να δούμε τι λέει αυτό το βιβλίο. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε την κυρία Νάντια Βαλαβάνη. Δεν υπάρχει από την κυρία Βαλαβάνη. Γεια σας, κυρία Βαλαβάνη. Είναι ο Βαρουφάκης και Βαλαβάνη. Αυτοί οι δύο είναι. Θα δικαιωθεί από την ιστορία. Πολύ ακόμα κόσμο. Βασικά ο κόσμο, ο οποίο ό,τι στάση κι αν είχε πάρει πριν, όταν έφτασε το σημείο το μη του τρίτου μνημόνιου, κράτησε μια συγκεκριμένη στάση. Πιστεύω το θέμα δεν είναι να δικαιωθεί αυτό ο κόσμο ο οποίο αντιστάθηκε στο τρίτο μνημόνιο.
στην υπογραφή. Το θέμα είναι να μπορέσει να αλλάξει σελίδα. Και για να αλλάξει σελίδα σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι το 2015. Αλλά είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο από ότι ήταν το 2015. Θα το πούμε και αυτό. Διαβάσατε λοιπόν το βιβλίο, ήσασταν στην παρουσίαση. Μου πήρε 5 μέρες για να το διαβάσω. Είναι 800 σελίδες. Εγώ το διάβασα βέβαια με σημειώσει γιατί έπρεπε να το παρουσιάσω. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας λοιπόν από αυτό? Τι θα λέγατε, το ρεζουμέ, ας πούμε? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι είναι καταρχήν τόσο μεγάλο γιατί είναι δύο βιβλία σε ένα. Δηλαδή οι πρώτες εκατοντάδες σελίδες είναι μια εξαιρετική πραγματικά ανάλυση για το ζήτημα της παγκόσμιας δομικής κρίσης του 2008-2009, πώς ξεκίνησε από τα αμερικάνικα subprimes και πώς κατάληξε για να γλιτώσουν τη δεύτερη διάσωση των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών, να μην πάνε στα κοινοβούλια, βάλτε ξανά χρήματα μέσα σε ένα χρόνο από την προηγούμενη διάσωση, να μετατραπεί στο πρόγραμμα διάσωσης με πολλά εισαγωγικά της Ελλάδας, με το οποίο το πλήρωσαν όχι μόνο οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, αλλά όλοι οι λαοί της Ευρωζώνης και οι φτωχότεροι λαοί, και πριν από όλα το πληρώσαμε εμείς. Μάλιστα. Και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το ευρώ. Λέει ότι δεν έπρεπε να μπούμε, γιατί κατασκευάστηκε από την αρχή σαν μια σιδερένια φυλακή για τους μισθωτούς. Θεωρεί ότι αν δεν είχαμε μπει, η κρίση του 2008-2009 θα ήταν μια αβαθής κρίση, θα την περνούσαμε αργόσυρτα όπως είχαμε περάσει και τις προηγούμενες, όπως έγινε με τη Ρουμανία αν και τη Βουλγαρία. Νόμισμα, αν δεν είχαμε μπει ποτέ. Ναι, όπως έγινε για το 2008-2009 με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που την περάσανε με τέτοιο τρόπο. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που μπήκαμε θα ήταν ένα φοβερό σοκ να βγούμε. Η βασική του όμως τοποθέτηση, και εγώ αυτό είπα, ότι παρόλο που εκφράζει την απέχθειά του στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως είναι κοντά στη βασική, κατά τη γνώμη μου, σωστή θέση του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που εγκαταλείφθηκε μόλις γίναμε κυβέρνηση κατευθείαν. Αυτό τι λέει? Ότι αν θέλεις μια βιώσιμη συμφωνία εντός ευρώ, πρέπει να είσαι έτοιμη, αν σου πούν ή αυτό ή Brexit, για Brexit. Μάλιστα. Και να μην μπλοφάρεις. Εμείς τι λέγαμε τότε προεκλογικά? Λέγαμε, αυτή ήταν η αριστερή πλατφόρμα, μπορεί που, να είχε τις δικές απόψεις και τα λοιπά, αλλά συνολικά που είχε πάντα άποψη για ότι δεν υπάρχει ζωή εντός ευρώ και τα λοιπά, όπως είμαστε. Και μάλλον αποδείχθηκε να έχει και δίκιο με τις εξελίξεις. Αναφορές ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, κυρία Μαλαβάνη, να πάμε συγγνώμη, λίγο μόνο σε αυτό. Μόνο αυτό. Εμείς τι λέγαμε τότε? Λέγαμε, σαν ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, το επίσημο προεκλογικό πρόγραμμα, η δέσμευση για την οποία ο ελληνικός λαός μας ψήφισε. Συμφωνία εντός ευρώ, εκτός εάν μας τριμώξουν σε βαθμό εξόντως. Οπότε τότε το νόμισμα δεν είναι ταμπού. Εγώ βρίσκω ότι είναι κοντά αυτές οι δύο θέσεις. Το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ ποιο ήταν, που είναι και το πρόβλημα και για τα σχέδια X, Z και τα λοιπά που μετά εκπώνησε ο Βαρουφάκης και άλλοι. Ότι εφόσον μόλις γίναμε κυβέρνηση αφήσαμε το δεύτερο μέρος, το εκτός εάν, και λέγαμε μόνο το συμφωνία βιώσιμο εντός ευρώ, σε πολιτικό επίπεδο καταρχήν απέναντι στους δανειστές αυτοαφοπλιστήκαμε, διότι αν δεν μπορείς, αυτό το λέει με έναν τρόπο δικό του ο Βαρουφάκης, λέει ότι εγώ είχα σχέδια για να, που τα είχαν συμφωνήσει μαζί μου ο ηγετικός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν ξέραμε ιδέα βέβαια γι' αυτό, εγώ τα διάβασα στο βιβλίο. Για κούρεμα των SNP, εγώ ήξερα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στάση πληρωμών για τα SNP, που είναι άλλο πράγμα. Και άλλο το κούρεμα το SNP, των 27 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θέμα είναι ότι αυτό αφοπλιστήκαμε, γιατί όταν λες εντός ευρωζώνης τελεία, σημαίνει ότι στο τέλος ό,τι και να γίνει θα πάρω αυτό που θα μου δώσει. Σε ό,τι αφορά τις προετοιμάσαμε το λαό. Συγγνώμη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και είναι και ένα πρόβλημα που είχαμε το βιβλίο. Συγγνώμη, μόνο να το πω αυτό, γιατί είναι για τον ελληνικό λαό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν στηριχτείς τον ελληνικό λαό για όλα αυτά, δηλαδή αν δεν μπορείς να του το πεις σαν πολιτική κατεύθυνση, δεν έχει σημασία αν έχεις δημοψήφισμα, τα έκανε όλα. Τι άλλο να κάνει? Δεν όχι, ότι αν χρειαστεί
θα φύγεις. Πρέπει να του το πεις αυτό. Ευθέως, λέτε. Βεβαίως πρέπει να του το πεις. Τότε όλα τα σχέδια, ό,τι σχέδια και να έχεις, γιατί για να μπορείς να μην μπλοφάρεις, αυτοί είναι μάστορες τώρα. Είναι δυνατόν να μπλοφάρεις και να μην σε πάρουν χαμπάρι. Τελικά μπλοφάραμε από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό έτσι καταλήξαμε και εκεί. Τα σχέδια αυτά, όλα αυτά θα ήταν πλήρως ασκής επί χάρτου. Δηλαδή χωρίς νομιμοποίηση από τον κόσμο. Αυτό θέλω έτσι να είναι. Πω. Στον κόσμο θα στηριχτεί μια κυβέρνηση αριστερά. Αν σου πει όχι, και σε τι κόσμο το 62... Να φύγεις, βεβαίως, το 62%... Βεβαίως, το 62% του δημοψηφίσματος όμως, με κλειστές τράπεζες που δεν έχει συμβεί εκλογική διαδικασία, με κλειστές τράπεζες πουθενά αλλού στην ιστορία πάμε του κόσμου. Πάμε και μία κουβέντα για την δικαστική προσφυγή στο ελληνικό. ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βαλαβάνη, πρέπει να κλείσουμε. Όχι το μνημόνιο. Για τη δικαστική προσφυγή, σε ό,τι αφορά το ελληνικό, μία κουβέντα και γι' αυτό, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κοίταξε, στο ελληνικό τι να σας πω. Στο σημαντικότερο οικόπεδο της Ευρώπης, παραθαλάσσιο, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο, 6.200 στρεμάτων, που μέσα έχει τα πάντα, έχει βλάστηση, έχει ένα δάσος 37 στρέμματα, που πήγαμε και το είδαμε, έγινε αυτοψία πριν από 15 μέρες. Έχει η απόφαση είναι ότι δεν υπάρχει δάσος. Ναι, αλλά πώς πάρθηκε η απόφαση. Δεν ξέρεις, εσείς θα μας πείτε. Η απόφαση πάρθηκε. Ναι, είναι τετραμελής η επιτροπή. Στην αυτοψία πήγε όλος ο κόσμος εκεί. Και βρέθηκε μέσα στο δάσος. Εσείς είδατε δάσος, δηλαδή, μας λέτε. Δεν είδαμε. Το πλειοψηφία είναι, τα μετρήσανε, είναι πάνω από άποψη κάλυψη, πάνω από 45% ψηλά δέντρα σε αυτά τα 37 στρέμματα και στο 1/3 περίπου είναι πάνω από 65% και έχει και πουλιά αυτά όλη το οικοσύστημα ενός δάσους. Συν άλλα 400 στρέμματα που κανονικά είναι οι δασικές φυτείες που θα έπρεπε να προστατεύονται. Τώρα, ρώτησε ο καημένος ο δασάρχης Πειραιά, το νομικό συμβούλιο του κράτους, τον υπουργό δηλαδή. Και το νομικό συμβούλιο του κράτους, ενώ υπάρχει αντίθετη νομολογία του Συμβούλιου της Επικρατείας, είπε ότι δεν προστατεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Εγώ θα σας πω, σε ένα τέτοιο λοιπόν χώρο, τι κάνει ο επενδυτής και τι κάνει η κυβέρνηση. Το να αντιμετωπίζει ένα χώρο που έχει αρχαία μνημεία, νεότερα μνημεία, έχει μέσα δάση, δασικές εκτάσεις, ορεινές χορτολιβαδικές όπως είναι ο Χασάνι. Έχει 3,5 χιλιόμετρα της ακτογραμμής που διαμορφώνει αυτής της μακριάς από το Σούνιο και τα λοιπά. Το αντιμετωπίζει σαν ένα γυμνός χώρος, ρίχνει μέσα ένα θηριώδε σχέδιο που είναι κάτι, μια διασταύρωση Ντουμπάι με Las Vegas, Σιγκαπούρη. Με καζίνο, λέτε και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι. Δέστε το πώς βιάζεται πραγματικά όλη η κατάσταση. Η Αθήνα έχει 4 ψηλά κτίρια. 63, 65, 70 και 130 τετραγωνικών μέτρων. Που είναι όλα κάτω από την Ακρόπολη, που είναι 157 μέτρα βράχος και Ακρόπολη. Η μελέτη το σχέδιο που θα εφαρμόσει προβλέπει 6 ουρανοξύστες των 200 τετραγωνικών μέτρων. Ναι. Δηλαδή όχι 70 ύψους. Συγγνώμη, ύψους, ναι. Δηλαδή 70 ορόφων. Προβλέπει δεκάδες ψηλά κτίρια των 50 και 70 ορόφων. Τα έχουμε πει, κυρία Βαλαβάνη, μην πάμε παρακάτω, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε και εμείς το βιβλίο, γιατί μας έχετε εντριγκάρει τώρα με αυτά που μας είπατε. Για το ελληνικό όμως δεν μπορέσαμε. Το βιβλίο είναι σημαντικό, αλλά για το ελληνικό δεν μπορέσαμε. Θα τα πούμε, θα σας καλέσουμε μόνο για αυτό το θέμα. Κάντε μας τη χάρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Θα με καλέσετε για το ελληνικό. Θα σας καλέσουμε για αυτό το θέμα, γιατί σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε. Από το παρελθόν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, εμείς επιστρέφουμε.